Είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα. Και αισθάνομαι το βάρος της ευθύνης και του χρέους απέναντί σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Κύριε Βουλευτά, Κώστα Βλάση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την στήριξη. Ευχαριστώ επίσης και τον Ανδρέα τον Κυπουρέζο, με τον οποίο έχουμε επικοινωνήσει κάποιες φορές. Ευχαριστώ τον κύριο Πενταδάκη, τον γραμματέα οργανωτικού, την κυρία Παναγιωτοπούλου, τον πρόεδρο της ΝΟΔΕ, τον κύριο Κατσίπο, συγχαρητήρια κύριε πρόεδρε, για την οργάνωση αυτής της συγκέντρωσης. Λοιπόν, αποτελεί για μένα τιμή, όπως είπα, να βρίσκομαι στην Αρκαδία, στην έδρα της περιφέρειάς μας, να βρίσκομαι στην περιοχή όπου γεννήθηκε ο απελευθερωτής της Ελλάδος, ο Κολοκοτρώνης, στην Αρκαδία του ηρωισμού και της ιστορίας μας, στην Αρκαδία του φυσικού κάλους, των μεγάλων πολιτικών, των πολλών ευεργετών, αλλά και των πολλών μεταναστών, αφού οι Αρκάδες στην καταγωγή υπάρχουν, δημιουργούν και προοδεύουν σε ολόκληρο τον κόσμο. Και στη Μεσσηνία, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των κατοίκων της είναι Αρκάδες. Αποτελεί επίσης τιμή για μένα να είμαι υποψήφιος περιφερειάρχης με τις φιλελεύθερες και πατριωτικές ιδέες, ύστερα από πολλά χρόνια στην αυτοδιοίκηση, ως αναπληρωτής νομάρχη, τρεις θητείες. Τρεις θητείες είμαι δήμαρχος Καλαμάτας, μια θητεία πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης στον Δήμο. Και ειλικρινά ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου τον πρόεδρο του κόμματος, τον κ. Μητσοτάκη, τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, όλους τους βουλευτές της Περιφέρειας Πελοποννήσου, τον κύριο Βλάση, τον κύριο Χρήστο Δήμα από την Κορινθία, τον κύριο Γιάννη Αντριανό από την Αργολίδα, τον κύριο Θανάση Δαμπάκη από την Λακωνία, καθώς και όλα τα πολιτικά στελέχη της Περιφέρειας και των Ομών. Ευχαριστώ επίσης θερμά να κάνω μια διάκριση για την παρουσία του, τον Γιάννη Κοσμιλιώτη, με τον οποίο είμαστε φίλοι από την προηγούμενη θητεία του και χαίρομαι για το γεγονός ότι είναι ο αναμφισβήτητος μελλοντικός δήμαρχος στη Τρίπολη, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προσφέρει ένα πολύ σπουδαίο έργο. Αγαπητοί φίλοι, την εμπειρία την οποία έχω και είναι πολύχρονη, θα την αφιερώσω για το καλό της περιφέρειας, για το καλό όλων μας, με την απόλυτη προτεραιότητα στην αντιμετώπιση αναγκών και την ανάπτυξη. Πάντοτε με συνεργασία, πάντοτε με συνεννόηση και με επιδίωξη της αποτελεσματικότητας. Γιατί η πολιτική είναι αποτελεσματικότητα. Τι να τα κάνεις στα μεγάλα λόγια και τις πολλές διακηρύξεις όταν η όποια δράση σου, η όποια παρουσία σου δεν έχει αποτέλεσμα. Δεν αφήνεις πίσω σου κάτι το σημαντικό. Ευχαριστώ και σένα, κύριε Βλάση, και αγαπητοί φίλοι, για τα καλά λόγια που είπατε για μένα. Θεωρώ όμως ότι είναι υπερβολή και το πιστεύω και δεν αισθάνομαι πολλές φορές καλά. Εγώ, ξέρετε, κατάγομαι από ένα μικρό χωριό του Ταϊγέτ. Γεννήθηκα σε υψόμετρο 700 μέτρων. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει φτώχεια, τι σημαίνει αγώνας και είμαι πολύ υπερήφανος που με αγκάλιασε μια μεγάλη πόλη, με έκανε για τρεις θητείες δήμαρχό της και εγώ αγωνίστηκα με όλες μου τις δυνάμεις να τις προσφέρω ό,τι καλύτερο και ό,τι περισσότερο μπορούσα. Αναλαμβάνουμε λοιπόν έναν αγώνα. Έχουμε ένα χρέος μεγάλο και μια ευθύνη προσωπική. Να τα βγάλουμε πέρα, να συστρατευτούμε, να συμπορευτούμε, να βάλουμε στην άκρη τις όποιες προσωπικές μας φιλοδοξίες, τις ιδιοτέλειες, τους διχασμούς, να αγωνιστούμε για τις ιδέες μας, οι οποίες έχουν κυριαρχήσει παγκοσμίως. Μόνο στην Ελλάδα υπάρχει δυστυχώς ένα πρόβλημα να θεωρούμε ότι είναι αριστερό, περίπου και καλό. Και καμιά φορά να λένε και δικά μας στελέχη, μα αυτό δεν είναι αριστερό, με την έννοια ότι δεν είναι καλό. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε το τι μας ενώνει. Και πρέπει να κάνουμε πολλές νίκες, μικρές και μεσαίες, μέχρι να έρθει η μεγάλη νίκη. Διότι η πατρίδα είναι εν κινδύνο.
Αν δεν αλλάξουμε ρότα, χαθήκαμε. Μαζί με τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα, έχουμε και εθνικά προβλήματα και εθνικά αδιέξοδα, και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Εγώ κατεβαίνω σε έναν αγώνα, όπου θα χρησιμοποιήσω το επιχείρημα, το διάλογο, θα αγωνιστώ, αλλά ποτέ δεν θα χρησιμοποιήσω παπαγαλάκια, ψεύτικες ειδήσεις, πακτολό χρημάτων που έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχουν, έναν αγώνα πολιτισμένο, ώστε να βοηθήσουμε τον λαό να πάρει τις αποφάσεις εκείνες που πρέπει. Και ας έρθω στα δικά μας, τα πελοποννησιακά. Πώς, αγαπητοί φίλοι, εξηγείτε την οδυνηρή πραγματικότητα, όχι την πραγματικότητα της τηλεόρασης και των διακηρύξεων, την οδυνηρή πραγματικότητα της πληθυσμιακής συρρήγνωσης στην Πελοπόννησο, με πρώτη την Αρκαδία πανελλήνια? Πώς εξηγείτε την ένταση της ανεργίας, τη μετανάστευση, την ένταση των κοινωνικών προβλημάτων, την έλλειψη των βασικών υποδομών? Φταίει η κυβέρνηση, προφανώς. Φταίει το κράτος μας διαχρονικά, για χρόνια, ναι. Η περιφέρεια φταίει. Εμείς φταίμε. Σε αυτό να προβληματιστούμε πάρα πολύ σοβαρά. Η Πελοπόννησο να είναι τελευταία. Η περιοχή με τα μεγαλύτερα συγκριτικά πλεονεκτήματα στην Ελλάδα. Ποια περιοχή έχει τους αρχαιολογικούς χώρους, τους οποίους έχουμε εμείς? Ονόματα παγκοσμίως γνωστά, τα ποιοτικά προϊόντα, το φυσικό κάλλος. Επιτρέπεται η περιφέρειά μας να είναι τελευταία? Και έρχομαι πιο κάτω. Τι μεγάλο και τι σπουδαίο μελετήθηκε και αξιοποιήθηκε στην περιφέρειά μας τα τελευταία χρόνια? Ποιο είναι το μείζον για το οποίο ασχοληθήκαμε? Στην πράξη, όχι στην τηλεόραση. Πώς διατέθηκαν τα δισεκατομμύρια, προσέξτε, τα δισεκατομμύρια, δύο κοινοτικά πλαίσια στήριξης, τα δισεκατομμύρια ευρώ των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και του κρατικού προϋπολογισμού? Διατέθηκαν σε μεγάλα έργα πνοής και ανάπτυξης ή έγιναν χαρτοπόλεμος σε μικροέργα με μοναδικό κριτήριο το προσωπικό πολιτικό όφελος? Γι' αυτό μίλησα και για ευθύνη όλων μας. Δεν μπορεί να υπάρξει προκοπή. Δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη σκορπώντας τους πολύτιμους πόρους σε μικρορουσφέτια, σε μικροέργα, σε μικροεκδηλώσεις, σε πανηγύρια, επενδευμένα όλα αυτά με πόλικη προπαγάνδα για την προσωπική μας πολιτική επιβίωση και για το χτίσιμο πολιτικών τσακιών. Όλα αυτά που έφτασαν τον τόπο μας στην κατάρρευση, τη διεθνή ανυποληψία, στα έντονα εθνικά προβλήματα, όλα αυτά πρέπει να τελειώσουν και πρέπει να τα τελειώσουμε. Πρέπει να αλλάξουμε σελίδα και να πάμε σε μια άλλη αυτοδιοικητική και πολιτική συμπεριφορά. Ας ασχοληθούμε και ας προγραμματίσουμε, ας χρηματοδοτήσουμε και ας υλοποιήσουμε τα μείζωνα. Ας τα σχεδιάσουμε μαζί με τους βουλευτές μας, της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης, σε κάθε νομό, μαζί με τους προέδρους των επιμελητηρίων, των εργατικών κέντρων, με τους δημάρχους μας. Οι δήμαρχοι δεν είναι υπάλληλοι, δεν είναι τα θερέφωνα του Περιφερειάρχη. Δεν μπορεί να σέρνονται στα γραφεία του Περιφερειάρχη για να πάρουν κάποιο μικρό έργο και να παρουσιάσουν ένα στοιχειώδες πρόγραμμα υλοποίησης. Λοιπόν, γρήγορα θα πω μερικά προβλήματα, για μερικά ζητήματα, γιατί θα έχουμε την ευκαιρία, αγαπητοί φίλοι, να τα πούμε πιο αναλυτικά. Για τη γεωργία. Χρόνια μιλάτε για τη λίμνη ΤΑΚ και τις δυνατότητες άρδευσης μιας πολύ μεγάλης περιοχής με τα προϊόντα ονομασίας προέλευσης. Η ΒΥΠΕ, μία από τις καλύτερες βιομηχανικές περιοχές της Ελλάδος, χρειάζεται ενίσχυση σε υποδομές, χρειάζεται βελτίωση της ελκυστικότητας, η οποία μπορεί να μετατραπεί σε ένα διαμετακομιστικό κέντρο για ολόκληρη την Πελοπόννησο. Διάβασα σήμερα τι θα γίνει με το μεγάλο κέντρο στην Αθήνα, στο χρειάζεται πεδίο. Χρειαζόμαστε
κάτι αντίστοιχο εδώ με προϋποθέσεις. Και οι προϋποθέσεις είναι αυτές που είπε ο κ. Βλάσης. Τι θα γίνει με το αεροδρόμιο, όσο πολλά, όσο περισσότερα αεροδρόμια μπορούν να γίνουν τόσο το καλύτερο, τι θα γίνει με το τρένο, τι θα γίνει με τη διέξοδο προς εσμάς, δηλαδή Ολυμπία και Δυτική Ελλάδα, με την ένωση των δύο αυτοκινητοδρόμων, αυτόν που θα κατεβαίνει από την Πάτρα και το κεντρικό, τον Ε65. Για τον τουρισμό, ο αναρχητικός τουρισμός, ο θρησκευτικός τουρισμός, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Αρκαδία έχει τα μοναστήρια, τα γεμάτα ιστορία, όχι μόνο του Αγιάννη, αλλά και του Φιλοσόφου και της Μαλεβής και πολλά άλλα συνδεδεμένα με την ιστορία μας, ο χειμερινός, ο ορεινός τουρισμός, η λίμνη του Λάδωνα, είναι θέματα τα οποία πρέπει να τα δούμε, να τα μελετήσουμε, να τα αξιοποιήσουμε, να τα χρηματοδοτήσουμε. Για τις υποδομές, τα είπαμε, προς την Ολυμπία ο άξονας, ο παραλιακός άξονας της Κοινουρίας, η επαναλειτουργία του τρένου, όχι ως τουριστικό, αλίμονο. Και ένα τουριστικό τρένο χρειάζεται όλες τις υποδομές, όλες τις φυλάξεις, όλους τους ανθρώπους για να κυκλοφορήσει. Κανονικό τρένο, σιγά σιγά, με τις προϋποθέσεις οι οποίες απαιτούνται, πρέπει να είναι όλα, όλα αυτά πρέπει να γίνουν με μία τάξη. Και θα μου πείτε, ο Περιφερειάρχης θα τα κάνει όλα αυτά. Και ο Περιφερειάρχης. Και κυρίως ο Περιφερειάρχης. Συνεργαζόμενος με τους τοπικούς παράγοντες, με την τοπική εκπροσώπηση και με την εκάστοτε κυβέρνηση. Ο πατέρας του Γιάννη, τους Γκρινιώτη, ήταν ένας από τους σπουδαιότερους ανθρώπους που δίδαξε τον αθλητισμό σε χρόνια δύσκολα, όχι μόνο για την Αρκαδία, αλλά για ολόκληρη την Πελοπόννησο. Εγώ θυμάμαι το όνομά του από τότε που πήγαινα στο Λύκειο. Θέλω να πω ότι η Τρίπολη πάντοτε ήταν η αθλητομάνα της Πελοποννήσου. Η Τρίπολη έχει σήμερα μια ομάδα, τον Αστέρα, που μας εκπροσωπεί. Η Τρίπολη, αυτή η αθλητομάνα, έχει πολύ μεγάλη ανάγκη από έργα υποδομής, όχι μόνο σε επίπεδο πόλεων, αλλά κυρίως για την προώθηση του ορεινού αθλητισμού με μια σειρά νέων αθλημάτων τα οποία παρουσιάζουν. Πρέπει η Τρίπολη να πάρει και πάλι τα ενία στον κλασικό αθλητισμό, σε άλλες μορφές αθλητισμού, τις οποίες γνωρίσαμε παλιότερα. Με τη Μεγαλόπολη υπάρχει ένα ζήτημα, όπως ξέρετε, προφανώς, είμαστε και σε χώρο του εργατικού κέντρου, τα δικαιώματα των εργαζομένων, προφανέστατα οι πόροι οι οποίοι έρχονται από τη ΔΕΗ πρέπει να αξιοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και το πεδίο των γεννητορυχείων πρέπει ασφαλώς να αξιοποιηθεί για περιβαλλοντικές και αθλητικές δραστηριότητες. Στηρίζομαι το Πανεπιστήμιο. Το Πανεπιστήμιο υπό προϋποθέσεις μπορεί να δώσει πολλές λύσεις και να στηρίξει πάρα πολλά προγράμματα. Σε επίπεδο οργάνωσης των υπηρεσιών, χρειαζόμαστε ένα νέο οργανισμό. Ξέρετε, υπάρχουν υπάλληλοι. Έχουμε φτάσει στο σημείο να πιστεύουμε ότι χρειάζεται να διοριστεί ολόκληρη η Ελλάδα για να κινήσουμε ένα διοικητικό μηχανισμό. Υπάρχουν υπάλληλοι, υπάλληλοι με προσόντα και υπάλληλοι με διάθεση. Χρειαζόμαστε ένα νέο εργαλείο για να κινητοποιήσουμε τις δυνάμεις που έχει ο υπαλληλικός κόσμος στην περιφέρεια. Χρειαζόμαστε να αξιοποιήσουμε κτίρια για τη στέγαση περιφερειακών και δημοτικών υπηρεσιών. Πρέπει να ξεφύγουμε από τη λογική των ενοικίων. Και κτίρια ασφαλώς υπάρχουν. Πρέπει να αφήσουμε τις τηλεοπτικές διακηρύξεις. Να είμαστε πρακτικοί, αποτελεσματικοί, και αυτά τα οποία λέμε να τα κάνουμε πράξη και κυρίως να είμαστε φερέγγιοι. Και φερεγγιότητα σημαίνει ότι πρέπει να πληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας σχεδόν αμέσως. Να μην καθιστούμε ομήρους, προμηθευτές και εργολάβους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για ένα θεσμό όπως είναι ο αυτοδιοικητικός.